Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι έχει συμβεί με το λογαριασμό του Αρκά στο Facebook, όπου έχει μπλοκάρει την επίσημη σελίδα του έπειτα από αναφορές χρηστών για το περιεχόμενο, για τα σκίτσα αλλά και για τις αναρτήσεις που υπάρχουν εκεί. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Μας περιμένει εκεί η Αθανασία Κουλέτα για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, Αθανασία. Στέλλα, όπως είπες και εσύ, τα καυστικά σκίτσα του Αρκά φαίνεται πως ενόχλησαν αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έκαναν μαζικά αναφορές στη σελίδα του, με αποτέλεσμα αυτή να μπλοκάρει για μία εβδομάδα. Ο ίδιος έγραψε στο Facebook σχολιάζοντας το γεγονός. Κάποιοι, προσπαθώντας να δώσουν νόημα στη μίζερη ύπαρξή τους, κάνουν συνεχώς αναφορές για να ρίξουν τη σελίδα του Αρκά στο Facebook. Ήδη κατάφεραν να απενεργοποιήσουν τις δημοσιεύσεις για μια εβδομάδα. Διαδώστε το. Να σου πω ότι στο Ethnos.gr έχουμε ανοίξει το διάλογο σχετικά με το θέμα. Πρώτα με την άποψη του κυρίου Νίκου Τζιανίδη, που φέρει τον τίτλο «Διαφωνώ με τον Αρκά, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά του να δημοσιεύει σκίτσα, στην οποία μπορούν οι αναγνώστες να αφήνουν το δικό του σχόλιο». Μάλιστα. Στέλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δίνα Αθανασία Κουλέτα.